την ώρα που ο κορονοϊός κάνει πραγματικό πάρτι σε όλη τη χώρα και τα κρούσματα έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, η ανευθυνότητα σε χώρους εργασίας δημιουργεί περαιτέρω αγωνία για τη διασπορά του ιού. Το γεγονός ότι και στο Ηράκλειο υπάρχουν αυτή την ώρα επιχειρήσεις που ζητούν από τους εργαζόμενους που νοσούν να επιστρέψουν κανονικά στην εργασία τους παίρνοντας ένα αντιπηρετικό, δημιουργεί άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν φαινόμενα, παίρνουν τηλέφωνο οι εργοδότες τους εργαζομένους που είναι. Που νοσούν και τους λένε πάρε ένα τεμπών και έλα στη δουλειά. Και αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Αν κάποιοι το δεχτούν, έχει καλώς. Αν κάποιοι δεν το δεχτούν, την πληρώνουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οι χώροι εργασίας έχουν μετατραπεί σε καζάνι που βράζει. Με το Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου να εξηγεί πως οι παλινοδίες της κυβέρνησης έχουν μετατρέψει την εργασία σε επισφαλή υπόθεση και πάντως σε αρένα μέσα στην οποία οι νοσούντες εργαζόμενοι, διαχωρισμένοι σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, καλύπτονται ή δεν καλύπτονται στις αναρρωτικές άδειες. Το σύστημα Εργάνη δεν δέχεται εκτός του μοριακού τεστ το rapid test. Πρέπει λοιπόν το Υπουργείο άμεσα να στείλει διευκρινιστικές εγκυκλίους ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Ο κύριος Μωυσάκης ανέφερε ότι με την προφορική δήλωση από το Υπουργείο Υγείας για τους εμβολιασμένους ασθενείς και την πρόβλεψη να λαμβάνουν αναρωτική μόνο με θετικό rapid test, δημιουργήθηκε χάος. Στις δημόσιες δομές που κάνουν μοριακά τεστ, οι εμβολιασμένοι δεν γίνονται δεκτοί. Αν και στο σύστημα Εργάνη, που δηλώνονται τα κρούσματα, όπως επίσης στους ασφαλιστικούς φορείς, άδειες καλύπτονται μόνο με αρνητικό μοριακό τεστ. Τους στέλνουν στην ουσία, τους στέλνουν στο ιδιωτικό κομμάτι, για να ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή το μοριακό τεστ στοιχίζει. Για ένα εργαζόμενο να πάει να κάνει ένα μοριακό τεστ, αυτή τη στιγμή στοιχίζει με 60 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πάει να πληρώνει μοριακό τεστ. Έτσι ώστε να είναι καλυμμένος από τις ασφαλιστικές του, από το ΙΚΑ στην ουσία. Και έχει δημιουργηθεί ένα κενό από τις δηλώσεις της αναπληρώτριας Υπουργού που πολύ σωστά είπε ότι οι εμβολιασμένοι που είναι θετικοί δεν χρειάζεται να ταυτοποιηθούν με μοριακό τεστ. Για να εφαρμοστεί όμως και να είναι κατοχυρωμένη η υγειονομική μας πρέπει να βγει η αντίστοιχη κοινή υπουργική απόφαση και να δημοσιευθεί το ΦΕΚ. Οι πληροφορίες μας είναι ότι θα έχουμε την απόφαση επίσημα για να καλύπτουν την υγειονομική την Πέμπτη, αυτή την Πέμπτη. Δεν νομίζω ότι θα κληθεί μέχρι την επόμενη. Άρα όλοι αυτοί θα εξακολουθήσουν να είναι στον αέρα. Στην ουσία είναι στον αέρα οι άνθρωποι αυτοί. Ένιγμα αποτελεί τι γίνεται και με τα πιστοποιητικά νόσησης, τα οποία, αν και έχει ανακοινωθεί ότι εκδίδονται στις 14 μέρες, οι επίσημες σελίδες των αρμόδιων υπηρεσιών αναφέρουν ότι χρειάζονται 30 ημέρες. Και πάντως, επίσης η προφορική δέσμευση ότι αρκεί το αρνητικό rapid test για τους εμβολιασμένους προσκρούει στις επίσημες πύλες των υπηρεσιών, που και εκεί απαιτούν μέχρι και αυτή την ώρα θετικό μοριακό τεστ, που για να το αποκτήσει ένας εμβολιασμένος θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη.